Πάμε να ξεκινήσουμε και να πάμε στην πόλη όπου σηματοδότησε την έναρξη της Επανάστασης του 21, στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας μάλιστα, εκεί που οι πρόγονοί μας φώναξαν ελευθερία ή θάνατο. Πάμε να συναντήσουμε τον Θύμιο Τζόβολο. Σωστά. Είναι μέλος του θεατρικού ομίλου Καλαβρίτων Πάνος Μίχος και έχει βεβαίως και άλλα μέλη δίπλα του, καθώς κάθε χρόνο συνηθίζουν να κάνουν αναπαράσταση της έναρξης της Επανάστασης στα Καλάβρητα. Λοιπόν, μια ζεστή καλησπέρα και ένα χρόνια πολλά από την Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Με υγεία. Να μας πείτε. Να είμαστε καλά. Βέβαια. Να είμαστε πάντα ελεύθεροι. Εννοείται, βέβαια. Το ηχηρό μήνυμα της ημέρας, βέβαια η αξία της ελευθερίας, θα το ξαναπώ. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε και αναφορικά με το δρόμενο και την αναπαράσταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Είμαστε στο μοναδικό μνημείο Εθνικής Παλιγενεσίας. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς απέναντι από την Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, που στις 16 το βράδυ οι οπλαρχηγοί και ο Πέγερμανός οκίστηκαν στην ελευθερία της Ελλάδος. Και ξεκίνησε η επανάσταση ελληνική, όπου έβελε να είναι και η καθοριστική, το καθοριστικό χτύπημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από εδώ, στο ιστορικό μέρος της Αγίας Λαύρας, ξεκίνησαν οι οπλαρχηγοί στις 17 το πρωί, μετά την ορκομοσία στο βράδυ, και ξεκίνησαν την πολιορκία των Καλαβρίτων, όπου διάρκησε 4 με 5 μέρες. Και στις 21 Μαρτίου έχουμε την πρώτη απελευθερωμένη πόλη στην Ελλάδα. Είναι τα Καλάβρητα. Και από εκεί ξεκίνησαν και άλλες πόλεις όπως η Καλαμάτα, η Μάνη, και απελευθερωθήκαμε όλοι και είμαστε σήμερα ελεύθεροι και χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους που βοτάξαν τα σπίτια τους απέναντι σε ένα γίγαντα. Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε ήταν ένα γίγαντα. Αναφορικά με την αναπαράσταση. Η αναπαράσταση είναι ένα δρόμενο το οποίο γίνεται εδώ και 70 χρόνια. Είναι τα λόγια που έγιναν τότε, εκείνο το ιστορικό βράδυ, και ορκιστήκαν όλοι οι οπλαρχηγοί στο Λάβαρο του 21, που είναι το παραπέτασμα της Ωραίας Πύλης, που έβγαλε ο Παλαιόν και ο Παλαιόν για να ορκίσει τον κόσμο, την κίνηση του τόκου, και ξεκίνησε η επανάσταση αμέσως την επόμενη ημέρα. Να μας πείτε λίγο αναφορικά με τα συναισθήματα που νιώθετε. Βλέπω ότι είστε και μια νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι τηρούν την παράδοση, τα έθιμα και το συνέστημα του να φοράς αυτές τις ενδυμασίες, αυτές τις φορεσιές. Είναι μεγάλο το βάρος, γιατί εμείς υποδιόμαστε ήρωες. Δεν είμαστε ήρωες. Εκείνη την εποχή αυτοί οι άνθρωποι το πιστεύανε, το κάνανε. Και εμείς το πιστεύουμε και αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς υποδιόμαστε ανθρώπους οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είμαστε. Οι άνθρωποι αυτοί σηκωθήκανε, είχαν να χάσουν τη ζωή τους, είχαν να χάσουν τις οικογένειές τους. Αλλά το κάνανε και το καταφέρανε να αποτάξουν τον τουρκικό ζυγό. Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε όσο καλύτερα γίνεται αυτό το γεγονός. Εγώ, φανταστείτε, παίζω από τα 14 μου, είμαι 42 χρονών, και τα υπόλοιπα παιδιά είναι το ίδιο ακριβώς. Παίζουν 30 χρόνια καθένας και 20 αυτό το πράγμα. Το αγαπάμε, το νιώθουμε και θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας και να γίνει αυτό το πράγμα όσο γίνεται κοινωνός της ελευθερίας παγκοσμίως. Κύριε Τζόβολε, βέβαια, θέλουμε και μια κουβέντα και από τους συνεργάτες σας, τους άλλους δύο. Να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ την καλησπέρα μας από Κρήτη. Μία πολύ σημαντική ημέρα, δεν ξέρω αν ακούτε. Ναι, σας ακούω. Μία πολύ σημαντική ημέρα και μας κάνετε και εσείς εθνικά υπερήφανους μέσα από την παράσταση και την αναπαράσταση στην οποία προχωρήσατε. Θέλω λίγο να σταθούμε στο συνέστημά σας, σε όλα όσα νιώθετε εσείς που βρίσκεστε εκεί στην περιοχή, τη συγκεκριμένη, και σε όσα πρεσβεύει βέβαια η περιοχή σας, ο τόπος σας. Μας κάναν περήφανος οι προγόνοι μας που για την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έβαλαν το στήθος τους μπροστά και πολέμησαν. Εμείς, όπως σας είπε και ο κύριος Τζόβολος, υποδιόμαστε αυτά τα πρόσωπα, είμαστε περήφανοι γι' αυτό, περήφανοι για τον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Πάσουμε αυτή την ιστορία και στις επόμενες γενιές και να συνεχίσουν τα παιδιά μας. Μάλιστα, πόσα χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια συμμετέχετε σε αυτό το δρόμενο, σε αυτή τη δράση? Εγώ όχι πάρα πολλά, την τελευταία δεκαετία. Την τελευταία δεκαετία, μάλιστα. Και φαντάζομαι υποχρέωσή σας, νιώθετε την υποχρέωση να δώσετε τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά. Και έχω και 4 παιδιά και θα συνεχίσω όπου κάνουμε και εμείς. Έχουμε παιδιά και ο Κόβολος και εγώ, οπότε θα συνεχίσουν την πορεία τη δική μας και των προγόνων μας.
Μάλιστα. Να μας πει, να τοποθετηθεί και ο κύριος δίπλα σας, να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, με ακούτε. Βέβαια, έντονο το συνέστημα και σε εσάς βέβαια που βρίσκεσαι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, αλλά και σε εμάς Κρήτη που σας αντικρίζουμε με τόση υπερηφάνεια. Δράτε τις παραδοσιακές ηρωικές φορεσιές και την ενδυμασία της εποχής και να πατάτε τη γη των προγόνων μας που μας έδειξαν τον δρόμο και ελευθέρωσαν την πατρίδα μας. Σας κάνω λίγο στον ήχο, μέσα. Βέβαια. Αναφορικά με όλα όσα... Βέβαια, δεν ξέρω αν μας ακούτε, θα το βρούμε. Ναι. Αναφορικά με όλα όσα νιώθετε τη σημερινή ημέρα, λέω, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, μας κάνετε υπερήφανους, φοράτε την παραδοσιακή φορεσιά και από εδώ, από την Κρήτη, σας βλέπουμε και σας καμαρώνουμε. Είναι κάτι που τιμάμε για τους προγόνους μας και είναι κάτι που αισθανόμαστε για μας. Κατεβαίνουμε κάθε χρόνο, εκδήλωσή μας εδώ πάνω. Οι ετοιμασίες, οι προετοιμασίες, δεν ξέρω αν με ακούτε, για τη σημερινή ημέρα ξεκινούν αρκετό διάστημα πίσω. Ξεκινάμε τις πρώτες εδώ και 1,5 μήνα για να μπορέσουμε να προσθέσουμε. Και χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και κόπο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα, έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο, βέβαια. Αν μπορούμε να το φτιάξουμε λίγο, δεν σας ακούμε καλά. Μπορείς να αλλάξεις ακουστικό. Εμένα με ακούτε. Με ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούμε. Πάμε, βέβαια, σας ακούμε. Λοιπόν. Εμείς τώρα για να ξεκινήσει η αναπαράσταση και να δεχτεί, γίνεται 1,5 μήνα αυτό είναι πρόβες. Τις τελευταίες 10 μέρες ερχόμαστε στην Αγία Λαύρα όπου γίνεται η τελετή και το θεατρικό όλο αυτό διαμαραματίζεται. Αργά το βράδυ ώστε να εγκληματιστούν και τα παιδιά γιατί έγινε αργά η ερχομοσία. Θέλει πάρα πολλές ώρες, θέλει πάρα πολλά λεφτά για να βγει αυτό το πράγμα γιατί φανταστείτε στην κατάληψη που γίνεται στις 21 το βράδυ. Φέρνουμε κόσμο από διάφορες πόλεις της Ελλάδας να μας πλαισιώσουν, να γίνει μια πραγματική μάχη. Και όλο αυτό οργανωτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει, γιατί θέλει πάρα πολύ και σκηνοθεσία, αλλά θέλει και άνθρωποι να τα αγαπάνε και να έχουν το μεράκι, να το νιώθουν εκεί, να νιώθουν ότι είναι τότε και να προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Αυτό είναι το κυριότερο που εμείς ενδιαφέρουμε. Αλλά ο κόπος δεν είναι τίποτα μπροστά στο αποτέλεσμα που βγαίνει κάθε χρόνο, ώστε ο κόσμος να φεύγει από εδώ με μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση και να είναι μέρος της ιστορίας μας. Γιατί φεύγουν σαν κοινωνία και λένε πήγαμε στα Καλάβητα, είδαμε αυτό το δρόμενο, νιώσαμε ότι είμαστε κι εμείς, έστω για 30-45 λεπτά από την Κυριακή η αναπαράσταση, είμαστε κι εμείς μέλος της ιστορίας. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται τις πρωτοβουλίες σας και την κίνησή σας διαχρονικά, κάθε χρόνο βέβαια? Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερα. Φέτος φανταστείτε είχαμε πάνω από 10-15 παιδιά πιτσιρίκια που ήσαν τελευταία στιγμή. Ενώ είχαμε άλλα 20 τα οποία είναι κάθε χρόνο και έρχονται μαζί μας και μας πλαισιώνουν. Φέτος ήταν πάρα πολλά παιδάκια τα οποία αντιθήκανε γιατί ιδιαίτερα για αυτή τη μέρα και ήρθαν και μας πλαισιώσαν. Αν δείτε βίντεο τη σημερινή ημέρα, θα δείτε ότι έχουμε πάνω από 35 παιδιά μέσα στο δρόμενο. Και αυτό πάνω απ' ότι τα παιδιά το νιώθουν και φανταστείτε ότι την ώρα που κάνουμε την ορκομοσία που λέμε οκιζόμαστε να πεθάνουμε, τα παιδιά εκείνη τη στιγμή το φωνάζουν και το νιώθουν. Σαν να είναι ένας από εμάς. Δηλαδή αυτό είναι το εκπληκτικό. Μάλιστα, είναι σημαντικό. Βέβαια. Νιώθουν τη στιγμή. Κύριε Τζόβολε, το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι από τα Καλάβρητα? Το μήνυμά μας είναι ελευθερία και όσο μπορούμε να ζούμε ελεύθεροι και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και να είμαστε μονιασμένοι, γιατί αυτό έδειξε το 2021. Ότι όταν είμαστε μονιασμένοι, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ και με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Χαρήκαμε πολύ. Χαρά μας. Λοιπόν.